Αυτά λοιπόν από τον κύριο Τατούλη, κυρίες και κύριοι. Εμείς να παραμείνουμε όμως στα της Κορίνθου και να καλησπέρισουμε τη συνάδελφο δημοσιογράφο Τζέννη Σουκαρά. Τζέννη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας σε όλους, σε όλους τους Πελοποννησίους, από την καρδιά της έκθεσης εδώ των επιμελητηρίων της Πελοποννήσου, της Ηλίας και της Αχαΐας, εδώ στην Κορίνθο. Τζέννη, δώσε μας μια εικόνα, καθώς είχαμε την παρουσία, έχουμε βασικά την παρουσία πολλών πολιτικών προσώπων. Ναι, τι ρεπορτάζ έχουμε? Λοιπόν, καταρχάς έχουμε, εντάξει, όπως ήθιστε, υπάρχουν εκπρόσωποι κομμάτων, εκπρόσωποι της κυβέρνησης. Μπορούσαμε βεβαίως να δούμε τον κύριο Βερναρδάκη, ο οποίος εκπροσωπούσε την κυβέρνηση, τον κύριο Λεβέντη, τον κύριο Γιώργο Βέδε, Γενικό Γραμματέα. Είχαμε τον βουλευτές πολλούς από την Πελοπόννησο. Έχουμε τους δημάρχους πολλούς από όλη την Πελοπόννησο, για να μην μακρηγορώ, βεβαίως ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, πλήθος επιχειρηματιών και επιμελητηρίων. Κράτησαν πάρα πολλή ώρα οι ομιλίες και τοποθετήσεις και οι χαιρετισμοί των εγγενείων της πρώτης μέρας. Ήθιστε και αυτό, και αν μπορώ να πω τώρα για να σας τα επιταχύνω, τι ειδήσεις βγάλαμε, μπορώ να σας πω ότι υπήρξε βεβαίως ο προβληματισμός και μονοπόλησε κατά κάποιο τρόπο το ενδιαφέρον η πρόσφατη θεομηνία, η οποία ουσιαστικά επλήγει ιδιαίτερος Πελοπόννησος και η Κορινθία. Εκεί ακούστηκαν κάποιες δεσμεύσεις, τουλάχιστον από τον Υπουργό. Να ξεχωρίσουμε βεβαίως, εκτός από τις προτάσεις αναπτυξιακές της κυβέρνησης αλλά και τις προτάσεις των επιμελητηρίων, τις τοποθετήσεις τόσο του κ. Βερναρδάκη σε σχέση με την περιφέρεια Πελοποννήσου, ότι η συνεννόηση που υπήρξε και ο συντονισμός και βεβαίως η καλή συνεργασία φάνηκαν στο αναπτυξιακό συνέδριο της Τρίπολης, γεγονός που για την κυβέρνηση παίρνει μια πάρα πολύ σημαντική διάσταση, καθότι ο κ. Βερναρδάκης ξεχώρισε το αναπτυξιακό συνέδριο της Πελοποννήσου από τα 13 που έχουν γίνει αυτή τη στιγμή. Όπως αντιλαμβάνεστε, ήταν μια τοποθέτηση η οποία έχει σαφώς την σημασία της. Και βεβαίως να εστιάσουμε στην τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, του κ. Πέτρου Τατούλη, ο οποίος μίλησε πρώτον ως θεσμικός και κατά δεύτερον και ως πολιτικός. Αναφέρθηκε στους διαφορετικούς κόσμους που πρέπει να συνεννοηθούν και αυτή την συνεννόηση την έχουν επιβάλει οι πολίτες. Και μάλιστα είπε ότι οι πολίτες δεν θα επιτρέψουν να υπονομευθεί αυτή η συνεννόηση. Έτσι λοιπόν, για αυτή την συνεννόηση των διαφορετικών κόσμων δουλεύει η περιφέρεια όλο αυτό το διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια. Μάλιστα είπε ότι δεν θέλει ο κόσμος οσιοκάμπτες, δεν θέλει ανθρώπους που δεν σέβονται το κύρος των θεσμών και το ποδοπατούν. Στο πρόσφατο καιρικό φαινόμενο στάθηκε όρθια η πληγωμένη Πελοπόννησος με όλες τις δομές της, με όλους τους θεσμούς αλλά και τους ανθρώπους της, και βεβαίως είναι εδώ παρούσα για να παίξει στο παιχνίδι της ανάπτυξης. Πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Τατούλης έστειλε τα μηνύματά του συγκρατημένα σε όλα όσα έχουν δώσει το φως της δημοσιότητας το τελευταίο καιρό. Πιο αργά, φανταστείτε, 6,5 ώρα ξεκίνησαν όλα, γύρω στις 8 και 10 παρουσιάστηκε ο δήμαρχος της Καλαμάτας, ο κύριος Παναγιώτης Νίκας, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του. Και μπορώ τώρα να σας πω, και μάλλον θα το έχετε και αποκλειστικότητα, δεν νομίζω ότι οι συνάδελφοι ακόμα από τα άλλα περιφερειακά κανάλια του έχουν πάρει δηλώσεις, έτσι νομίζω. Εδώ λοιπόν ο Μοριάς Γιούς και εγώ προσωπικά μίλησα με τον Παναγιώτη Νίκα, τον ρώτησα αν τον ενδιαφέρει τελικώς αυτό το σενάριο το οποίο παίζει εδώ και καιρό σε σχέση με την περιφέρεια Πελοποννήσου και το αν θέλει να είναι υποψήφιος. Είπε ο κύριος Νίκας, είχε ένα συνηθισμένο ύφος στην πρώτη απάντησή του, είπε ότι είναι δήμαρχος πάρα πολλά χρόνια, έχει διατελέσει και στην ομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Εν τέλει τον ενδιαφέρει η περιφέρεια Πελοποννήσου ως το επόμενο βήμα, αλλά θα σκεφτεί. Όταν όμως του είπα, κύριε Νίκα, εφόσον το σκεφτείτε και αποφασίσετε ότι είστε υποψήφιος, αυτά τα περίφημα προαπαιτούμενα ποια είναι? Είπε, τα προαπαιτούμενα είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συσπήρωση του πολιτικού μου χώρου. Αυτό είπε ο κύριος Νίκας, μιλώντας βεβαίως, να σας πω από εκεί και πέρα, για τα βίντεο και το βίντεο, αύριο ως υποψήφιος περιφερειάρχης.
Όταν τον ρώτησα αν η Νέα Δημοκρατία σας ανακοινώσει τέλος του Οκτώβρη θα παραιτηθείτε από τον Δήμο Καλαμάτας, και μου είπε όχι, για έναν χρόνο θα είμαι και Δήμαρχος της Καλαμάτας. Όταν τον ρώτησα, επέμεινα, πώς θα τα καταφέρετε να συνδυάσετε, να είστε, είστε υποψήφιος της περιφέρειας και του Δήμου Καλαμάτας, μου είπε όλα γίνονται. Ο κύριος Νίκας, αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι αυτό που λέμε έχει αποφασίσει να είναι υποψήφιος περιφερειάρχης Πελοποννήσου. Επέμεινε όταν τον ρώτησα εάν φοβάται μήπως υπάρχει διχασμός στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας σε αυτές τις περιφερειακές εκλογές, μου είπε δεν πιστεύω, πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Τζέννη, να σε ρωτήσω κάτι. Η εικόνα που έχεις από όλο αυτό το ρεπορτάζ που μας μετέφερες, τελικά είναι ότι ο κύριος Νίκας κατέρχεται, γιατί και η δική μου πληροφόρηση αυτό το επιβεβαιώνει πλήρως το ρεπορτάζ σου. Από το πρωί υπάρχουν οι πληροφορίες που λένε ότι έχει κλειδώσει ο κύριος Νίκας για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Ναι, ομολόγησε πάνω, κατάλαβα τι λες. Σου είπα στην πρώτη, λίγο σαν ήταν διστακτικός. Δεν ξεχνάμε, δεν ήξερα ακριβώς και με ποιον έχει να κάνει. Ήταν λίγο διστακτικός, είπε ότι θα τον ενδιέφερε, είπε ότι θέλει να κάνει το επόμενο βήμα μετά από μια μακρά διαδρομή στην αυτοδιοίκηση. Αλλά θα το σκεφτεί. Όταν όμως γίναμε πιο συγκεκριμένοι, ο κύριος Νίκας, θα το δείτε παιδιά και στο βίντεο που θα σας το στείλω, ουσιαστικά μιλούσε σαν υποψήφιος περιφερειάρχης που αναζητά τη μεγαλύτερη δυνατή συσπήρωση. Δεν την αναζητά μόνος του να κάνει κατηγορητική ανάλυση. Την απαιτεί, να το περίσσουν. Είναι ένα από τα προϋποθέματα. Πώς θα την κατακτήσει, Τζέννη, είναι το θέμα. Αλλά αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο θα το απαντήσουμε. Ακριβώς. Το πολύ μεγάλο ερώτημα είναι πώς είναι δυνατόν να είσαι και υποψήφιος περιφερειάρχης και δήμαρχος της Καλαμάτας μέχρι τέλους. Αυτά είναι, ξέρετε, τα ηθικά διλήμματα. Μάλιστα. Πάντως έδωσε μια πιο ξεκάθαρη απάντηση, καθώς δεν είχε ξαναδώσει έτσι τόσο ξεκάθαρα να λέει ότι θα κινηθεί προς εκείνη την πλευρά. Έχει κλείσει, Θανό. Είναι τελειωμένο. Είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο πια. Μπορεί κανένας να έχει αμφιβολίες ότι έχει κλείσει. Νομίζω ότι η επίσκεψη Νίκα το δείχνει. Αυτό δεν μας έχει συνηθίσει σε πολλές τέτοιες επισκέψεις. Μάλιστα. Εντάξει, απλώς ήταν πιο διακριτικός.